Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Η Παρίσα Ιμανιράτ, επιστήμονας και ερευνήτρια για τον καρκίνο από το Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι παντρεμένη και έχει έναν ευρύ κύκλο φίλων. Ωστόσο, μία ή δύο φορές την εβδομάδα της αρέσει να τρώει έξω μόνη της. Η Μανιράτ λέει ότι το να δειπνήσει μόνη της της δίνει χρόνο να σκεφτεί, να διαβάσει, προσπαθώντας να μην χρησιμοποιεί το κινητό της, απολαμβάνοντας τη σιωπή. Μάλιστα, δεν είναι η μόνη που έχει μία τέτοια επιθυμία. Είμαι πολύ κοινωνικό άτομο. Έχω τόσους πολλούς φίλους. Μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί τους, αλλά μου αρέσει επίσης να περνάω λίγο χρόνο μόνη και μερικές φορές να πηγαίνω σε ένα ωραίο εστιατόριο και να τρώω ένα πολύ ωραίο γεύμα, αναφέρει. I'm a very sociable person. I have so many friends. I love spending time with them, but I also like to have some time just by myself and sometimes even going to a nice restaurant and having a very nice meal. I mean, it's very enjoyable just by yourself. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι solo κρατήσεις για φαγητό έχουν αυξηθεί κατά 29% τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με το Open Table, τον ιστότοπο κρατήσεων εστιατορίων, και είναι αυξημένες κατά 18% φέτος στη Γερμανία και κατά 14% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ιαπωνία υπάρχει ακόμη και ειδικός όρος για το solo δείπνο, όχι το ρισάμα, που σημαίνει μόνος, αλλά με όμορφες λέξεις πριν και μετά, για να κάνει τους πελάτες να αισθάνονται λιγότερο διστακτικοί. Μία πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι το 23% των Ιαπώνων τρώει έξω μόνο του, από 18% το 2018. Η διεθνούσα σύμβουλος του Open Table, Debbie Su, πιστεύει ότι το να εργάζεται κανείς από απόσταση είναι ένας λόγος για την αύξηση αυτή, με τους πελάτες να αναζητούν μια ανάπαυλα από το γραφείο του σπιτιού τους. Walk-ins and solo dining are a pair made in heaven. Right, so it's a great way to get access to restaurants that are often very booked out or very popular. And when you're by yourself, I think you can notice so much more, right, about the ambiance, about, you know, the service that you're getting, about the food. You can order whatever you want, which as a mom often is not the case when I dine with my family. Σε άλλες περιπτώσεις, οι μοναχικοί επισκέπτες θέλουν απλώς να περιποιηθούν τον εαυτό τους ή να γνωρίσουν ένα νέο εστιατόριο. Η πανδημία έκανε επίσης την κοινωνική αλληλεπίδραση λιγότερο σημαντική κατά τη διάρκεια του δείπνου. Τα smartphones βοηθούν ορισμένους θαμώνες να αισθάνονται συνδεδεμένοι με άλλους, ακόμα και όταν είναι μόνοι τους. Οι πληθυσμιακές τάσεις εξηγούν επίσης την αύξηση. Το 2019, το Pew Research Center διαπίστωσε ότι το 38% των ενηλίκων των Ηνωμένων Πολιτειών ηλικίας 25 έως 54 ετών ζούσαν χωρίς σύντροφο, από 29% το 1990. Στην Ιαπωνία, τα ανύπαντρα νοικοκυριά αποτελούν σήμερα το 1 τρίτο του συνόλου, με το ποσοστό αυτό να αναμένεται να ανέλθει στο 40% έως το 2040. Την ίδια ώρα, η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας αναφέρει ότι 2,8 εκατομμύρια νοικοκυριά ήταν άτομα που ζούσαν μόνα τους το 2023. Ο Tim Sanart, που διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης εστιατορίων και φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζει πως με την πάροδο των ετών αυτή η τάση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, καθώς το στίγμα του να τρώει κανείς μόνος του έχει ξεθοριάσει. There was certainly a period of time when there was no solo dining. Over the years I've seen it become more and more popular, sort of as the stigma of dining alone has faded. But it certainly accelerated post-pandemic. Seeing a single person sit in the dining room, enjoying the experience, going out of their way to have the experience, and they're there simply for the food and the service and the ambiance, makes me really happy. So, yes, we could probably ring the cash register a little bit more if another person was sitting there, but I'm honored to have single diners in the dining room. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μοναχικά ταξίδια, ιδίως μεταξύ των ταξιδιωτών ηλικίας 55 ετών και άνω, οδηγεί επίσης σε περισσότερα γεύματα με μόνο ένα άτομο. Ωστόσο, τα εστιατόρια δεν είναι πάντα ενθουσιασμένα με το να βάλουν ένα μόνο θαμώνα σε ένα τραπέζι που θα μπορούσε να χωρέσει περισσότερα άτομα. Ένα ακριβό εστιατόριο στο Λονδίνο προκάλεσε αναστάτωση πέρυσι όταν άρχισε να χρεώνει τους μοναχικούς πελάτες του στην ίδια τιμή με δύο άτομα. Άλλοι πάλι λένε ότι αξίζει τον κόπο να παραχωρηθεί ένα τραπέζι σε ένα άτομο που τρώει μόνο του, επειδή τείνουν να είναι πιστοί, επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.